Η ώρα είναι 7.30 το πρωί. Πάω να κάνω εξετάσεις αίματος. Βλέπετε πως είναι έξω. Και έχει και κίνηση. Δεν ξέρω καν αν φαίνομαι αυτή τη στιγμή. Αλλά 8 η ώρα έχω ραντεβού και ο γιατρός είναι μακριά μακριά. Και έχει και κρύο. Οπότε πάω για εξετάσεις αίματος. Εδώ δεν σου κάνουν εύκολα ρε παιδί μου εξετάσεις αίματος. Αλλά πρώτα πήγαμε στον παθολόγο. Περνάνε σκουπίδια, τώρα θα σας πω μετά. Λοιπόν, όπως έλεγα, πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στον παθολόγο για να με εξετάσει και να μου γράψει εξετάσεις. Γιατί δεν σου κρατά και κάνεις έτσι ρε παιδί μου εξετάσεις εδώ πέρα. Και του είπα ότι θέλω να κάνω εξετάσεις αίματος και απάντησε ότι ήταν γιατί, τι έχει το αίμα σου. Λέω, δεν έχει κάτι. Να το εξετάσω δε. Και ναι, οπότε πάμε να κάνουμε και μια εξετάσεις αίματος. Σε 2 ώρες μου λέει βγαίνουν τα αποτελέσματα και να πάρω και τους στέρικους που τα έκανε την προηγούμενη ή την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ναι, τα λέμε μετά το γιατρό. Γιατί βλέπετε τι μέρα είναι. Πόσο όμορφο είναι το πρωινό μου. Τόσο. Ήρθε το κουτί μας. Ήρθε το κουτί μας. Έτσι φτιάχνει ο Κωνσταντίνος σπιτάκια. Ξάπλωνα τώρα μόλις υπάθηκα. Πες γεια ρε. Γεια. Yeah. Χάθηκες. Πού από τα βίντεο. Με έκοψες από τις προβολές. Γιατί αποκτούσα το δικό μου φανατικό κοινό. Γεια, δεν τρέπεζε. Έλα, 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 έλα. Βάζω να τους περάσω. Ένα λεπτό λίγο, ξέρεις, μαζεύω. Θα τα ανοίξω μόνη μου, κανόνιζε. Α, έχουμε. Έτοιμος. 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 Θα τις ανοίξεις με αυτό το κουτί που... Νομίζω ότι δεν έχει τίποτα μέσα. Έχει τη διεύθυνση πράσινη. Αχ, ελαφρύ και στράσε. Τι ελαφρύ είναι. Είναι. Μήπως μας φέραν τίποτα. Το πήραμε Δευτέρα και είναι Τετάρτη και ήρθε. Το πήραμε Δευτέρα βράδυ. Δευτέρα βράδυ. Ξημερώματα σχεδόν. Όχι εντάξει. Και πήρα ήδη επιστροφή χρημάτων στην εφαρμογή, που σας έλεγα. 33 ευρώ. 33 ευρώ. Μήπως δεν έχει τίποτα και έχει πολλά χαρτιόνια. Δεν είναι το παιχνίδι, βρε. Χαρτιόνια, μήπως έχει μέσα. Άμα λέει μόνο χαρτιόνια. Τι πήραμε, τι πήραμε, τι πήραμε. Όλο αυτό εδώ, γι' αυτό εδώ. Πήραμε το Super Mario 3D World, το οποίο... Θα παίξουμε μετά. Άντε, για να το φορτίσεις καλά πως θα κάνω το πρόγραμμα. Το οποίο ήταν πανάκριβο, πόσο είχε, 30... 40. 40 ευρώ. 34 και τέτοιο. Δεν είναι εδώ, και τώρα... Θέλαμε πάρα πολύ να το πάρουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα έκανα μία έρευνα γιατί αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στην αγορά μία νέα έκδοση του Switch. Είναι η έκδοση OLED. Κάτι που σημαίνει ότι έχει κάμερα OLED. Όμως. Ενώ είναι σίγουρα μία αναβαθμισμένη έκδοση. Μίλα πιο δυνατά. Οι κάμερες OLED, δεν οι κάμερες, οι οθόνες OLED, έχουν ένα μικρό πρόβλημα. Πρέπει να τις προσέχεις να μην μένουν στον ίδιο. Να μην μένει η εικόνα στάσιμη στο ίδιο σημείο. Όχι, oh, yeah. Δεν θέλω να σηκώσω. Σήκω, σήκω. Όχι, ήθελα να σηκώσω την κάμερα, αλλά. Και εδώ πίσω. Και
τουαλέτ μέσα και μετά χαρτί. Να το ανοίξω. Αυτό όχι, αυτό ανοίξει τότε. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες πιστά. Να πούμε πώς το πήραμε. Δεν θυμάμαι πώς το πήραμε. 300... Αυτή τι είναι, αποδειξή. Θα μπορούσε, αλλά όχι. 360? Κάπου εκεί. Όλα μαζί 400 με το ζήκα. Όλα μαζί, όλα μαζί και το Super Mario είχαν 400 ευρώ. Ναι. Αυτό μόνο του έχει 300 ευρώ. Αυτό μόνο του έχει 70 ευρώ, δηλαδή μαζί που τα πήραμε 10 ευρώ λιγότερο. Και το παιχνίδι ήταν τόσο και ούτως ή άλλως πήραμε τέτοιο. Επιστροφή χρημάτων. Beginnen. Τι λέει. Πρώτα λέει βάζεις το φορτιστή. Βάζεις το φορτιστή, εμάς. Όχι, τι μικρό που είναι. Επιστροφή πίσω. Θα δούμε. Μπορούμε να παίξουμε στην τηλεόραση. Όχι ακόμα. Ναι, αλλά όχι ακόμα. Γιατί? Γιατί πρέπει να φορτίσει. Όχι, γενικά λέω. Φυσικά, συνέχεια στην τηλεόραση. Αυτή νομίζω είναι η διαφορά φτηνού του Switch από το Switch Lite. Άλλη εκδοχή, πιο φθηνή, που είναι μόνο φορητό. Αυτό εδώ συνδέεται στην τηλεόραση. Και έλεγα ότι η έκδοση OLED έχει οθόνη OLED. Αλλά η οθόνη OLED δεν πρέπει να μένει για ώρες, για πολλή ώρα στάσιμη. Σε μία ίδια εικόνα, δηλαδή ας πούμε εγώ θέλω να παίξω παλιά παιχνίδια arcade που έχουν ας πούμε κάποιες εικόνες οι οποίες είναι στάσιμες, γιατί μπορεί να επηρεάσει βλάβη, να αφήσει shadowing, έτσι λέγεται, shadowing λέγεται αυτό το shadowing effect, δηλαδή αφήνει αποτύπωμα πάνω στην οθόνη, αμήνει πολλή ώρα σε ένα background ας πούμε. Και αυτό ήταν η καλύτερη λύση για μας. Η καλύτερη λύση όμως για μένα είναι αυτή εδώ, η οποία γράφει «You only get one body, take care of it». Και λέει, και μετά λέει «Σώσε τον κόσμο ενώ παίζεις, γυμνάζεσαι και υδρώνεις με τις ασκήσεις». Καλό HDMI. Φορτιστής. Σκηνή. Για το PlayStation 3 πάντως τόσο παιχνίδια δεν είχαμε. Κι άλλο σκηνή. Έχω πολλά παιχνίδια για το PlayStation 3. Oh, αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι τα... μπαίνουν τα χειριστήρια. Αλλά θα πάρω και ένα καλύτερο γιατί αυτό μόνο δεν φτάνει. Δεν μπορούμε να παίζουμε μαζί. Ένα-ένα τα πράγματα. Δεν γίνεται όλα μαζί. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε. Και αυτό εδώ είναι το Dating Station. Τούτο. Αυτό έχει το σώμα μου. Αυτό έχει το. Αυτό το κρατά στα χέρια και έχει αυτό το συνδέει στο πόδι. Επίσης να αναφέρω έτσι τώρα ότι ήμουνα παλιά full Nintendo fan. Και τα λέω παλιά, εννοώ πολύ παλιά. Το 90. Όταν είχα μαζέψει λεφτά. Το 90, 95. Όχι 90. Όταν λέω 90, εννοώ τη δεκαετία. Ναι, τη δεκαετία 90. Εκεί πέρα κοντά είχα μαζέψει λεφτά από τα κάλατα τότε που μαζεύαμε λεφτά τα κάλατα. Είχα πάρει το Game Boy, φίλε, το οποίο αγνοείται, ας πούμε. Δεν ξέρω καν που βρίσκεται. Και αργότερα είχα το Super Nintendo. Μετά απλά εθίστηκα στην Sony και πήρα το PlayStation. Αλλά anyway, επιστροφή της ρίζης, guys. Πού είναι η αδερφή μου να πει ότι εμείς όταν ήμασταν μικρές είχαμε ένα απλό κοινό PlayStation από είχε τη μελωδία. Είχα και PlayStation τέτοια. PlayStation ή PlayStation. Είναι επαγγελματίες, εγώ είχες έπαιζα. PlayStation ή PlayStation. Είχα το, εμείς το λέγαμε αυτό που λες PlayStation, το λέγαμε Atari, ας πούμε, εντάξει. Εγώ είχα τις μελωδίες. Όχι, υπήρχε Atari. Λοιπόν. Εδώ τα ταυτοχόπεδα είχαν υπό απλό. Φίτ, θα κάνουμε πρόγραμμα εδώ μαζί. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό το καλώδιο, προφανώς. Να βγάλω λίγο αυτά. Την προσοχή σας παρακαλώ. Ένα βλαβικά. Αυτό είναι που έλεγα προσοχή. Απρά πάρουμε τη Βάιζορ. Ωχ. Ναι. Κουτσι κουτσι. Κουτσι κουτσι. Κουτσι κουτσι. Αυτό με το μακριά τα παιδιά. Λοιπόν, λέει αυτό για να το κάνεις attached. Κάπου λέει εδώ. Δηλαδή να το συνδέσεις, τι κάνεις. Hold button, to detach, to attach. Απλά το κουμπώνεις. Ναι. Αλλά περίμενε, αυτό είναι.
Σωστά. Ναι, τα κουμπώνεις λέει και το συνδέεις. Όχι, πρώτα το συνδέεις. Είναι ένα και δύο. Α, τα άκουσες. Τα άκουσα. Πω πω φίλε. Και τέλος πάντων, κάναμε μία επένδυση. Αγορά. Επένδυση δεν είναι. Είναι επένδυση, παιδιά. Κάτι. Έχει το παιχνίδι του Ποκόγιο. Α! Ω, φίλε. Ήδη νιώθω πολύ καλύτερα. Πρώτον έχει δύο αναλογικά button εδώ πέρα. Βάλτε να φορτίσει. Δεξιά έχει. Ω, και εδώ κουμπιά, και εδώ κουμπιά. Είναι πολύ καλή αίσθηση. Έχει τα πίσω αυτά τα κουμπιά τα κλασικά. Κάτσε λίγο να δούμε ποιο κουμπί πατάς, λέει, για να το κάνεις deep touch. Αυτά είναι. Αυτά τα δύο. Αυτά εδώ. Το ενώνεις και το κρατάς στο χέρι για να παίζεις. Δεν έχω ιδέα. Προφανώς αυτό μπαίνει στην άκρη. Ναι. Αντί για αυτά. Ξεκούμπωστο. Άστα, μετά από αυτά. Τώρα έχει κάτι άλλο. Τώρα θα το φορτίσουμε. Και προφανώς το πρώτο παιχνίδι θα παίξουμε θα είναι αυτό που πήρε ένα γιατί είναι εδώ. Το Super Mario. Όχι, το Super Mario. Γυμναστική. Προφανώς και θα μαλώσουμε και λίγο ποιος θα παίζει. Κάτι τώρα. Είναι στα πλάνα. Πώς θα παίξουμε μαζί. Θα παίζει μία εσύ και μία εγώ. Α, ναι. Αυτό θέλει κι άλλο. Για την τηλεόραση. Ναι. Και άλλα τέτοια όμως. Αυτό εδώ. Όχι τέτοιο. Κάτσε λίγο να δω τις οδικές χρήσεις που ξέρω. Τέλος πάντων, θα ξανασυνδεθούμε μόλις το φτιάξουμε. Ναι. Μόλις βάλαμε το Super Mario, σε λίγο θα παίξουμε. Α, χάθηκε το σήμα. Κάνει update. Κάνει update. Και πώς αισθάνεσαι? Ωραία. Να το χειριστήριό μου. Focus. Θα παίξω εγώ με αυτό. Γιατί ενώ μπορείς να το βάλεις εδώ, αυτό είναι για να το κρατάς πιο βολικά. Και να παίζεις ας πούμε με την κάτω μεριά του κάθε τέτοιου. Ο καθένας παίρνει το δικό του. Να πατήσω το α. Πάτα το. Δεν πάτα έχει αυτό. Α. Πάρε πάτα ό,τι θες. Αλλά τώρα θα παίξουμε Super Mario, αλλά μετά θα κάνουμε αυτό. Wow, ρε φίλε. Wow. Κερδόνισε. Μόλις τελείωσα λίγη γυμναστική έκανα, θα πάω να κάνω τώρα εντός. Έχει πολύ πλάκα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου πήραν και αίμα το πρωί. Πάω να κάνω ντουζάκι, είναι πολύ ωραίο. Πρώτη μέρα είναι ακόμα, θα δούμε πώς θα πάει με το Switch, αλλά we like it. Εν τω μεταξύ σήμερα για κάποιο λόγο έχει 17 βαθμούς. Είναι πολύ ζεστός ο καιρός. Τι βγήκε μπότα ρε φίλε. Το πιο όμορφο δέντρο που υπάρχει. Η Βασίλισσα εδώ. Δες το δέντρο. Κατέβα. Έχεις Playmobil, λέει ο Γιώργος. Ναι. Σήμερα ο καιρός λέει διατάραξη λόγω ανέμων. Θα πηγαίνουν, λέει, με 45 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν ξέρω πώς αμποφόρενε. Πάμε να σας δείξω λίγο την εφαρμογή που χρησιμοποίησα, γιατί ήδη παρήγγειλα από τα τσεούντα και μου ήρθε επιστροφή. Δεν μου έχει εγκριθεί, αλλά μου ήρθε επιστροφή. Είμαστε εδώ σε μια δύσκολη μέρα. Γιατί μου ήρθε περίοδος για κάποιον άλλο λόγο. Λοιπόν, θα σας πω για την εφαρμογή. Μόλις έρθουν και τα... Τράβηξα screen την εφαρμογή που έχω για την επιστροφή χρημάτων για να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε. Αυτή την εφαρμογή εμένα μου τη στείλανε και την έχω αρκετό καιρό, αλλά τώρα έκανα παραγγελία μέσω αυτής. Η μία παραγγελία που κάναμε ήταν το
το Switch, το Nintendo Switch από το Otto. Δεν έχει όλα τα μαγαζιά που γνωρίζετε, αλλά έχει ας πούμε το H&M, έχει το Otto, έχει μαγαζιά με έπιπλα, έχει το Cheunta, έχει το Deichmann. Είναι μόνο για Γερμανία. Δεν είναι για Ελλάδα, είναι μόνο για Γερμανία και τώρα Γαλλία, δεν ξέρω και σε άλλες χώρες, αλλά σίγουρα είναι μόνο για Γερμανία. Σίγουρα είναι για Γερμανία. Εμείς παραγγείλαμε λοιπόν από το Otto και πήραμε επιστροφή, ας πούμε έκανες μία συγκεκριμένη παραγγελία, ένα ποσό. Εμείς δώσαμε ας πούμε 400 ευρώ με δόσεις. Και παίρνεις επιστροφή, εμείς πήραμε ας πούμε αυτό το 8.80. 8.80. Αυτό το ποσό μπαίνει στην εφαρμογή, περιμένεις να περνάει λίγος καιρός, το ελέγχουν αν πήρες την παραγγελία, αν δεν την επέστρεψες και πάει λέγοντας. Και σου μετά γίνονται τα χρήματα πράσινα, όπως βλέπετε στην οθόνη είναι πορτοκαλί. Μετά γίνονται πράσινα και περνάνε στον αριστερά στην πράσινη οθόνη. Με την εγγραφή σου ήδη παίρνεις 5 ευρώ. Πολύ καλό αυτό. Επίσης έκανα και άλλη παραγγελία. Πήραμε ρούχα για τα μωρά, από τα οποία τώρα αυτή την εβδομάδα, επειδή ήταν η εβδομάδα της εφαρμογής, ας πούμε, είχε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που έχει γενικά και είχε από το Cheunta 20%. Οπότε εγώ έκανα μια παραγγελία για ρούχα για τα μωρά, για την Ξανθούλα βασικά, ο Κωνσταντίνος έχει πάρα πολλά, στα 190 ευρώ και πήρα πίσω 30 ευρώ, 29 ευρώ και κάτι ας πούμε. Θα σας έχω και μια φωτογραφία εδώ να τη δείτε. Γενικά, όπως βλέπετε, έχει πολλά καταστήματα. Θα σας δείχνω εγώ ταυτόχρονα βίντεο, ρε παιδί μου. Μπαίνεις, κάνεις εγγραφή και σου δίνει 5 ευρώ. Από εκεί και πέρα, προσκαλέστε τους φίλους σας. Ωραία. Στέλνετε το link στους φίλους σας, τους καλείτε και παίρνετε 5 ευρώ από την εγγραφή τους, και όταν κάνουν αγορά φυσικά, και στη συνέχεια από κάθε αγορά που θα κάνει ο φίλος σας, από την επιστροφή του, δηλαδή έχει 1 ευρώ επιστροφή, εσείς θα παίρνετε 10 λεπτά. Και οι φίλοι σας θα καλούν φίλους και πάει λέγοντας, ρε παιδί μου. Πιο μεγάλη επιστροφή παίρνεις από τις δικές σου αγορές. Δηλαδή, αν κάνετε online shopping, να τη χρησιμοποιείτε. Εγώ δεν τη χρησιμοποίησα. Σε κάνα δύο μεγάλες αγορές που έκανα τον προηγούμενο καιρό, δεν σκέφτηκα να τη χρησιμοποιήσω. Αλλά τώρα που την χρησιμοποίησα, πήρα ας πούμε τα 30 ευρώ πίσω. Δεν θα λες και λίγα. Θα σας έχω στο κουτί πληροφοριών το link για να κατεβάσετε την εφαρμογή. Είναι εφαρμογή στο κινητό. Από εκεί και πέρα να συνδεθείτε και να καλέσετε και τους φίλους σας που κάνουν online shopping. Και ναι, θα πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Με το που το ποσό στα αριστερά που είναι πράσινο φτάσει τα 20 ευρώ, μπορείτε να τα μεταφέρετε κατευθείαν στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Δεν παίρνεις δηλαδή έκπτωση για την αγορά σου, παίρνεις τα λεφτά σου πίσω. Δεν έχει να κάνει με τα καταστήματα, έχει να κάνει με την εφαρμογή. Η εφαρμογή σου δίνει πίσω τα λεφτά. Επειδή εσύ τη χρησιμοποιείς, μπαίνεις, πατάς, νομίζω σας το δείχνω κιόλας, μπαίνεις στην εφαρμογή, βλέπεις τα καταστήματα, μπαίνεις ας πούμε στο Cheunta όπως μπήκα εγώ, το οποίο αυτή την εβδομάδα είχε 20%, τώρα θα πέσει λογικά στο 5%, αλλά και 5% δεν είναι λίγα. Και μπαίνεις μέσα, πατάς το... να ενεργοποιηθεί το κουπόνι, 20% cash back. Ωραία, εγώ είχα προσθέσει ήδη στο καλάθι μου προϊόντα, μετά έσβησα μερικά βέβαια, έκανα μια παραγγελία κοντά στα 190 ευρώ, την έκανα αυτή την παραγγελία που βλέπετε και πήραμε πίσω, θα σας έχω πάλι εδώ φωτογραφία, τα 29 ακόμα κάτι ευρώ. Είναι, σου γράφει κάτω, όταν είσαι μέσα στο site, σου γράφει κάτω δεξιά ότι το κουπόνι είναι ενεργοποιημένο. Έχει πάρα πολλά καταστήματα. Αν ψωνίζετε online, ξαναλέω, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Το Otto αυτή την εβδομάδα που κάναμε εμείς στην αγορά είχε 33 ευρώ στις πιο υψηλές παραγγελίες, ας πούμε,
και σου έγραφε μέχρι από 50 μέχρι 100 ευρώ θα πάρεις 3 ευρώ πίσω. Από εμείς που δώσαμε ας πούμε 400 ευρώ, άσχετα αν ήταν με δόσεις, πήραμε 880 πίσω. Δεν είναι πολλά, αλλά δεν είναι και λίγα. Παίρνεις κάποια λεφτά πίσω. Όταν μαζευτούν αυτά τις online αγορές σου, θα έχεις ένα καλό ποσό. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, θα είναι στο κουτί πληροφοριών η εφαρμογή για να την κατεβάσετε και επίσης θα σας την έχω και στο πρώτο σχόλιο. Είναι για κατοίκους Γερμανίας. Παίξαμε πάρα πολύ με το Switch, περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα αστέρια χθες το βράδυ, γελάσαμε πάρα πολύ, παίζαμε Super Mario, όλα τα λεφτά. Και εγώ παίζω έτσι μόνο μου, ας πούμε, γιατί το κρατάς και στο χέρι και παίζεις και στην τηλεόραση, έχει πολύ πλάκα. Και έκανα και χθες γυμναστική, τώρα θα προσπαθήσω να κάνω και σήμερα γιατί λίγο με πονάει η κοιλιά μου, αλλά δεν πειράζει. Ή μπορεί να λιώσω στο κρεβάτι κυριολεκτικά. Εδώ θα σας αφήσω, εδώ θα σας κλείσω. Σίγουρα στα επόμενα βιντεάκια θα δούμε τις αγορές που έκανα από το Τσεουντά, γιατί πήρα πολύ ωραία ρουχαλάκια. Πολύ χάρηκα. Και ναι, τα λέμε σε ένα... Μην ξεχνάτε... Όπα! Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Μην ξεχνάτε να αφήνετε σχόλια, να κάνετε like, να μας ακολουθήσετε στο Instagram και εννοείται να κατεβάσετε την εφαρμογή και να κάνετε τις αγορές σας με ενεργοποιημένο κουπόνι, γιατί εγώ δεν τις έκανα τον προηγούμενο καιρό. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Tschüss!